Οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις ένταξαν σε υπηρεσία τα πρώτα συριακής παραγωγής μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς Su-57. Η αεροδιαστημική δύναμη απέκτησε τα πρώτα αεροσκάφη Su-57 καθώς παραδόθηκαν σε ένα σύνταγμα του ρωσικού στρατού στην νότια στρατιωτική περιοχή, αναφέρει στρατιωτικός αξιωματούχος σε δημοσίευμα του ΤΑΣ. Το Su-57 είχε μια μακρά και κάπως μαρτυρική πορεία μέχρι τώρα, καθώς το πρώτο δοκιμαστικό αεροσκάφος έπεσε κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής πτήσης πέρσι. Το Su-57 απογειώθηκε για πρώτη φορά στις 29 Ιανουαρίου 2010 και συνδυάζει τις λειτουργίες ενός βομβαρδιστικού και ενός εναέριας υπεροχής αεροσκάφους, ενώ η χρήση σύνθετων υλικών και καινοτόμων τεχνολογιών στην αεροδυναμική διαμόρφωση του μαχητικού διασφαλίζουν χαμηλή αναγνωρισιμότητα ραντάρ. Στις 7 Δεκεμβρίου, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Rostec, Sergei Tsemenov, δήλωσε ότι τα πρώτα ρωσικά Su-57 με κινητήρα πρώτου σταδίου θα παραδοθούν στο ρωσικό στρατό μέχρι το τέλος του 2020 και το πρώτο Su-57, εξοπλισμένο με το νέο κινητήρα δευτέρου σταδίου, θα κατασκευαστεί το 2022. Δείτε ολόκληρη την είδηση στο mshd.gr.